Έλα και που είσαι. Βίντεο το οποίο οι άντρε θα με μισήσουν και οι γυναίκε ίσω λίγο να με συμπαθήσουν. Το σίγουρο είναι εσύ που έχει παιδιά και το παιδί σου έχει κινητό. iPhone με iPhone φυσικά πάντα. Ε, υπάρχει ένα τρόπο να μπορεί να παρακολουθεί και να κοινοποιεί το ποθισά του παιδιού σου και να ξέρει το που βρίσκεται. Και εννοείται εσύ του άντρε σου. Και φυσικά να δει αν το έχει κάνει στα κρυφά και εσύ δεν το γνωρίζει. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Γιώργος και στο σημερινό βίντεο θα δούμε το πώς μπορείς να κοινοποιήσεις την τοποθεσία σου Like στο Instagram, εσύ έχεις κάνει follow στο Instagram, αν δεν έχεις κάνει follow στο Instagram να πας να κάνεις Στο σημερινό βίντεο λοιπόν θα δούμε το πώς μπορείς να κοινοποιήσεις την τοποθεσία σου σε φίλους, γονείς, συγγενείς, άντρες, παιδιά, γκόμενους, γκόμενες και ούτω κάθε εξής. Πες το όπως θέλεις, όπως σου αρέσει το φίλο σου, στη φίλη σου, οπουδήποτε Ένα τρόπος, πολύ εύκολα, μέσα από την έβριση του iPhone, πώς μπορεί να κοινοποιήσεις την τοποθεσία σου και να ξέρει ο φίλος σου ή η φίλη σου ή το παιδί σου ή ο μπαμπά σου που βρίσκεσαι. Καλό ή κακό, χρήσιμο μπορεί να είναι. Είναι σίγουρα ένα εργαλείο το οποίο πολλοί θα χρειαστούν και πολλοί δεν γνωρίζουν το πώς μπορείς να το κάνεις. Φυσικά, αν σου αρέσουν και άλλα βίντεο, δεν ξεχνά να πατήσει το κουμπί του subscribe, το κουμπί του like και να πα κάτω στην περιγραφή να σε κάνει όλα τα link τα οποία χρειάζεσαι για να μην χάνει νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Φυσικά, περιμένω κάτω στα σχόλια να γράψει οποιαδήποτε ερώτηση έχει και φυσικά να κάνουμε μια ώρα συζήτηση στα σχόλια δεν χάνω άλλο χρόνο, ξεκινάω στο βίντεο. Γενικότερα ένα μαγικό πράγμα που έχουμε στα iPhone μας και πολλοί δεν το γνωρίζουμε το πώς μπορούμε να το δουλέψουμε στο 100% είναι η έβρεση του iPhone. Στην έβρεση του iPhone μπορώ να βγάλω σίγουρα μια δεκαριά από βίντεο τα οποία μπορείς να δεις χρηστικά πράγματα τα οποία μπορείς να κάνεις. Αν βρεις κάποιο αντικείμενο ξένου που μπορείς να βρεις από ποιον είναι, φυσικά να στείλεις email στον ξένο άγνωστο αν βρεις κάποιο κινητό, AirTag, iPhone ή κάποια συσκευή άλλου πώ μπορεί να κοινοποιήσει την τοποθεσία την οποία βρίσκεσαι για να το κοινοποιήσει σε αυτόν και φυσικά πολλά 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 άλλα. Αν σου κλέψουν το κινητό σου, πείτε μου κάτω στο σχόλιο αν θέλετε να δούμε κάτι πιο συγκεκριτικό και να σα δείξω και περισσότερε λεπτομέρειε. Στο σημερινό βίντεο όμω θα δούμε το πώ μπορεί μέσα στην έβριση του iPhone να κοινοποιεί την τοποθεσία σου. Είναι ένα εργαλείο το οποίο πολλοί θα πείτε ότι καλό θα ήταν να μην υπάρχει σαν βίντεο, γιατί έχετε λερωμένη τη φωλιά σα. Αλλά Καλό είναι να το γνωρίζουν οι γονεί τουλάχιστον που έχουν παιδιά και θέλουν να ξέρουν το παιδί του που βρίσκεται ανά πάσα στιγμή. Γιατί πολλά συμβαίνουν και είναι λίγο άσχημα. Πρόσφατα είχαμε και ένα περιστατικό εδώ πέρα στην πόλη μου. Οπότε, καλό θα ήταν να υπάρχει γενικότερα αυτό σαν δικλίδα ασφαλεία όταν έχει μικρό παιδί. ή όταν έχει έναν ξεσαλωμένο ή ξεσαλωμένη μέσα στο σπίτι. Τώρα δεν παρομοιάζω το. Λοιπόν, το ξεσαλωμένο. Οπότε, καλό θα ήταν λοιπόν να γνωρίζει το πώ γίνεται. Παίρνουμε λοιπόν το iPhone μας, το ανοίγουμε και πηγαίνουμε στην έβρεση. Για να μην ψάχνετε πού είναι η έβρεση, μπορείτε να κάνετε drop down και να γράψετε έβρεση. Έτσι, πατάτε την έβρεση και σας ανοίγει. Εδώ πέρα κάτω σας γράφει όλα όσα χρειάζεστε για την έβρεση του iPhone. Φυσικά λέει συσκευές που εδώ παίρνει συσκευές που έχετε εσείς. Δίπλα είναι τα αντικείμενα, εγώ έχω το σακίδιο, το AirTag ουσιαστικά και εδώ πέρα είναι η τοποθεσία η δική σας. Κοινοποίηση τοποθεσία μου να επιτρέπετε σε αιτήματα φιλίας. Αυτά πρέπει να τα έχετε ενεργοποιημένα για το βίντεο που θα δείξουμε τώρα. Έτσι, αν δεν το έχετε ενεργοποιημένο και πατήσετε την κοινοποίηση τοποθεσία, θα σα ανοίξει ένα περιβάλλον ακόμα. Ενδεχομένω θα γίνει αυτό. Πλέον δεν γνωρίζω αν γίνεται έτσι. Παλιότερα γινόταν έτσι. Σα ανοίγει ένα πεδίο και σα λέει: Θέλετε να κοινοποιήσετε την τοποθεσία σα. μπλα μπλα. Πατάτε κοινοποίηση τοποθεσία. Ουσιαστικά αν πατήσετε στις ρυθμίσεις και γράψετε τοποθεσία, είναι κοινοποίησης τοποθεσίας, θα σας ανοίξει εδώ πέρα την, το περιβάλλον αυτό ουσιαστικά και θα σας κάνει εδώ πέρα να πατήσετε στην έβρεση ναι και κοινοποίησης τοποθεσίας. Αν το έχει ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο κατά την έναρξη του iPhone σας, αυτό πρέπει να είναι ενεργοποιημένο για να μπορέσει να συνεχίσει το βίντεο, να δουλέψει δηλαδή αυτό που θα σας δείξω. Οπότε, εφόσον έχετε ενεργοποιημένη την τοπο κοινοποίηση τοποθεσία, πάμε λοιπόν να δούμε τι μπορείτε να κάνει από την έβριση του iPhone. Στην έβριση του iPhone, λοιπόν, εδώ πέρα σα λέει άτομα. Στα άτομα μπορείτε να πατήσετε έναρξη κοινοποίηση τοποθεσία. Εάν το πατήσετε, θα σα βγάλει μία λίστα με ονόματα για το πού θέλετε να κοινοποιήσετε την τοποθεσία σα. Εγώ θα κάνω κοινοποίηση τοποθεσία στο εταιρικό μου τηλέφωνο. Εάν το πατήσω, κοινοποίηση τοποθεσία, μπορώ να πατήσω αποστολή, κοινοποίηση για μία ώρα, κοινοποίηση μέχρι το τέλο ημέρα, κοινοποίηση επαόριστον. Θα πατήσω κοινοποίηση για μία ώρα, γιατί εγώ θέλω ουσιαστικά μετά την κοινοποίηση να τελειώσει εκεί. Οπότε εδώ πέρα Αρχίσατε την κοινοποίηση τοποθεσία στο Γιώργο Δημητρίου. Εδώ δηλαδή, πλέον έχω κοινοποίησει την τοποθεσία μου. Εάν ανοίξω το τηλέφωνο αυτό και πάω στην έβρεση του iPhone. Εδώ λέει ενεργοποίηση γνωστοποιήσεων. Θα πατήσω όχι, δεν θέλω. Και εδώ πέρα στα άτομα, αν πάω, βλέπετε ότι εδώ πέρα έχει κοινοποιήσει εμένα. Βλέπετε εδώ πέρα ουσιαστικά που βρίσκομαι και ότι η τοποθεσία μου είναι κοινοποιημένη σε αυτό το τηλέφωνο. Θα ανοίξω λίγο την φωτήνο... Κατεβάσω λίγο τη φωτεινότητα. Εδώ ουσιαστικά είναι η κοινοποιημένη η τοποθεσία μου. Μπορώ να πατήσω εδώ πέρα κοινοποίηση τη τοποθεσία για μία ώρα. Και εδώ πέρα θα έρθει ένα μήνυμα που λέει ότι ο Γιώργο Δημητρή άρχισε να εκπαιδεύει την τοποθεσία σα. Μπορώ να πατήσω OK και εδώ πέρα πλέον βλέπω αυτό το τηλέφωνο που βρίσκεται και αυτό το τηλέφωνο που βρίσκεται. Μπορώ να πατήσω εδώ πέρα πάνω και να γράψω γνωστοποίηση όταν βρεθεί ή επικοινωνία. Εάν πατήσω επικοινωνία, θα μου βγάλει τη φάτσα του Γιώργου για να τον πάρω τηλέφωνο. Εάν πατήσω οδηγίε, θα μου δώσει ένα στίγμα στο GPS και να πατήσω εγώ ουσιαστικά να βρω το που έχει πάει. Μπορώ επίση να κάνω ε, γνωστοποιήσει όταν είναι απενεργοποιημένε. Κάποιε δυνατότητε δεν είναι διαθέσιμε. Μπορεί να πα μετά βάσει τι ρυθμίσει και να ενεργοποιήσει εδώ πέρα ουσιαστικά του οίκου και τι ταμπέλε. Και φυσικά εδώ πέρα που λέει κοινοποίηση τη τοποθεσία σα, μπορεί να πατήσει διακοπή κοινοποίηση τοποθεσία. Easy. Τώρα στέλνει μέσω airdrop αυτό. Όχι. Οπότε έτσι μπορεί ουσιαστικά να στέλνει την κοινοποίηση τη τοποθεσία σου ανά πάσα στιγμή από το ένα κινητό στο άλλο. Εδώ πέρα μπορεί να κάνει επεξεργασία ονόματο τοποθεσία και να βάλει κάτι άλλο. Σχολείο, γυμναστήριο ή οτιδήποτε άλλο θέλει. Οπότε εύκολα και γρήγορα λοιπόν γνωρίζει ανά πάσα στιγμή το άτομο που θέλει, το που βρίσκεται. Το πώ μπορεί να το βρει πάρα πολύ εύκολα και με αυτόν τον πολύ εύκολο τρόπο πλέον ξέρει το που έχει πάει, το που βρίσκεται και ό,τι άλλο θέλει. Φυσικά πάει ειδοποίηση στον έναν όταν κοινοποιηθεί η τοποθεσία ότι το τάδε άτομο έχει κοινοποιήσει την τοποθεσία σε εσά και εσεί κάνετε μετά αν θέλετε, επιτρέπετε ή δεν επιτρέπετε. Είναι πολύ βασικό αυτό γιατί πολλοί θα με κράξετε στην αρχή του βίντεο και θα πείτε: Όπα, κάτσε, θα αρχίσει τώρα σου Φυσικά, αν έχει το κινητό σα πρόσβαση κάποιο άλλο, μπορεί να πατήσει κοινοποίηση τοποθεσία και να αποδεχτεί την κοινοποίηση τοποθεσία εάν δεν την έχει κοινοποιήσει. Οπότε, ένα βίντεο επίση χρήσιμο για να δει αν κοινοποιήσει την τοποθεσία σου σε κάποιον άλλον. Οπότε πας να τσεκάρει τώρα στην έβρεση του iPhone σου και τσεκάρει αν έχει κοινοποιήσει την τοποθεσία σου στην έβρεση του iPhone σου. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σα άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Φυσικά δεν ξεχνά να πας κάτω στην περιγραφή και να τσεκάρει όλα τα link τα οποία χρειάζεσαι. Φυσικά να πατήσει το κουμπί του subscribe και το κουμπί του like για να μην χάνει νέα και βίντεο. Και φυσικά το καμπανάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσει για νέο περιεχόμενο. Πά κάτω στα σχόλια, τσεκάρεις και βλέπει και απαντά και γράφει οτιδήποτε θέλει. Να μάθει να ρωτήσεις και να κάνει και μια μορφή ζωή στα σχόλια. Είμαι ο Γιώργο και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είσαι όλοι καλά.